στον Άγιο Νικόλαο. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Βούλα Πατουλίδου στον Άγιο Νικόλαο. Μία ξεχωριστή γυναίκα. Έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα ξεχωριστή αθλητή στη ζωή, στον πολιτικό στίβο, στον αθλητισμό. Και ως έναν φίλοι. Άνθρωπο. Και ως φίλοι. Και ως φίλοι πάνω απ' όλα. Ως φίλοι πάνω απ' όλα. Και που τώρα θα δώσει τη μάχη της στον πολιτικό στίβο ξανά για να κερδίσει μία θέση στην Ευρωβουλή. Σαν αγαπημένη μου φίλη και σαν φίλη όλης της Ελλάδας, της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες στον Άγιο Νικόλαο. Καλώς ήρθα μόνο στον Παράδεισο, στον Παράδεισό σου. Γιατί μόνο παράδεισο, με τον Παράδεισο μπορεί να συγκριθεί. Έτσι δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η Ελλάδα βεβαίως ήταν το αγαπημένο οικόπεδο του Θεού, αλλά τον Άγιο Νικόλαο τον έφτιαξε ο Θεός και με το δύο χεράκι, οπότε γι' αυτό είναι και τόσο όμορφος. Ειλικρινά χαίρομαι που ανοίγετε την ψυχή σας, την καρδιά σας για να υποδεχτείτε έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, τα έχει βάλει με τα δεν μπορώ και με τα πρέπει που ήταν απογορευμένα και που μπόρεσε να σπάσει κάποια στεγανά για να μπορούμε να ονειρευόμαστε στο κάτι παραπέρα και όχι μόνο στον αθλητισμό. Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά και ξέρουμε ότι θα περιμένουμε πολύ περισσότερες διακρίσεις από τότε, από τη Βαρκελόνη που ήταν απογορευτικό και να ονειρεύεσαι. Αλλά τα περισσότερα αυτά τα της ζωής του, να μπορείς να βγαίνεις στο εξωτερικό και να λένε «Α, Ελλάδα, είστε από την Ελλάδα» και όχι από την Ελλάδα σαν να είσαι ένας παριάς της Ευρώπης και του κόσμου. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια, με πολύ συγκεκριμένη συνέπεια, προσπάθεια και οργάνωση, το έχουμε πετύχει. Καλή επιτυχία σε όλους όσους αγωνίζονται για το καλύτερο αυτού του τόπου. Κύριε Παντελούδου, ανέκαθεν ήσασταν ένας αθλητής μικρών αποστάσεων και ταχύτητας. Έχετε αποδειχθεί στο πέρασμα του χρόνου ότι κάνετε μεγάλες αποστάσεις, μαραθώνιες, αυτοδιοίκηση και τώρα ένα ακόμα βήμα για την Ευρώπη. Αλήθεια, συγκρινόμενα αυτά τα δύο, τι μένει στον άνθρωπο, Βούλα Παντελούδου? Νομίζω ότι το βασικότερο που μένει είναι να φτάσει γρήγορα στον τερματισμό. Είτε κάνει μικρές αποστάσεις πολλές, είτε μια μεγάλη κόβοντάς σε μικρές αποστάσεις. Γιατί ποτέ στην πολιτική, ναι, μπορεί να είναι ο μαραθώνιος, αλλά έχει ενδιάμεσα εμπόδια τα οποία πρέπει να τα προσπερνάς πετυχημένα, γιατί διαφορετικά δεν θα σε πάει μακριά. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί Ευρώπη, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ξέρετε, όταν έχεις διαχειριστεί συγκεκριμένα έργα, προγράμματα, δράσεις και έχεις αξιολογηθεί από τους συμπατριώτες σου και μάλιστα 2 φορές πρώτη στην Ελλάδα σε σταυρούς, μάλλον κάτι καλό έχεις κάνει. Αυτό το λοιπόν το κάτι καλό θες να είναι κάτι παραπάνω καλό για περισσότερους συμπατριώτες, και ο κουμπαράς, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος κουμπαράς ακόμη και των νόμων που ψηφίζονται είναι στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή στις Βρυξέλλες. Εμείς εδώ στην Κρήτη, γιατί να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και όχι ένα άλλο κόμμα? Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Θα μου πείτε γιατί στην Κρήτη? Γιατί εάν θέλουμε να έχουμε μία συνέπεια και δούμε λίγο το πρόσφατο παρελθόν, δεν θυμάμαι ποτέ πρωθυπουργός της χώρας να έχει μιλήσει στον Κογκρέσο και ακόμη και τώρα να μας ψηλώνει και να τον χειροκροτούν όρθιοι. Το πιστεύουν, δεν το πιστεύουν, η εικόνα ήταν καταλυτική. Τα τελευταία χρόνια λίγες φορές είδαμε πρωθυπουργούς, ειδικά στην σύγχρονη εποχή, να λένε αυτά είναι τα σύνορα, και δεν είναι σύνορα μόνο της Ελλάδος, είναι σύνορα της Ευρώπης, άρα απαιτείται να πληρώνουν και άλλοι και όχι μόνο εμείς. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή δούλεψα και πολλά πολλά ακόμη, αλλά επειδή δούλεψα και τον πρωταθλητισμό, τον τουρισμό, είδατε πάντοτε η γλώσσα πηγαίνει στον αθλητισμό, αλλά επειδή κάνεις πρωταθλητισμό σε ό,τι και αν ασχολείσαι. Όταν λοιπόν δούλεψα τον τουρισμό και είχε κλείσει, και νομίζω ότι εδώ το καταλάβατε ίσως και περισσότερο από πολλά άλλα σημεία της Ελλάδος, η Ελλάδα ήταν εκείνη που πρότεινε το πράσινο διαβατήριο για να αρχίσει να κινείται ο κόσμος γενικότερα όσον αφορά τον τουρισμό, και αυτό έγινε αποδεκτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν αυτό έγινε αποδεκτό εγώ ψήλωσα, γιατί έλεγα η Ελλάδα το πρότεινε. Κυρία Παντελούδου, σήμερα βρίσκεστε εδώ με αφορμή μια φιλία με τον κύριο Μιχάλη Κλόντσα. Οι φιλίες στην Ευρώπη μπορούν να διαφοροποιηθούν και να γίνουν περισσότερες και πιο έντιμες, διότι δεν έχουμε δεχτεί σαν χώρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε μεταναστευτικό, οικονομική κρίση κτλ. Αν δεν διεκδικείς, και να διεκδικείς όχι για σήμερα και μετά να το ξεχνάς, αλλά να διεκδικείς σταθερά, να έχεις βάλει, θεωρώ, κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν τις προσπερνάς, δεν βγαίνεις από εκεί, τότε και οι άλλοι σε βλέπουν διαφορετικά και σε σέβονται. Γιατί πρωτίστως πρέπει να σε σεβαστούν, έχοντας ως παρονομαστή την αξιοπιστία των λόγων σου, την συνέπεια των έργων σου, για να μπορούν να καταλάβουν ότι όταν θα προτείνεις κάτι είναι αυτό.
Ναι, με να έχει μια μικρή διαφοροποίηση, γιατί πρέπει να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν και άλλοι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αφανιστείς για να υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Και νομίζω ότι 9 Ιουνίου το διακύβευμα είναι αυτό. Θα στείλουμε δυνατές φωνές στην Ευρώπη. Γιατί εκεί δεν θα πας ως Μπούλα Πατουλίδου, ως Μιχάλης Κλόντζας, θα πας ως εκπροσωπώντας τη χώρα σου. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι εκεί παίρνονται τα... καταγράφονται κοινές αγροτικές πολιτικές, υπάρχουν το τι θα γίνει στον τουρισμό, γενικότερα το τι θα γίνει σε μια καθημερινότητα, μεταναστευτικό και όλα τα υπόλοιπα, είναι... πολύ λυπηρό να ακούς νέους ανθρώπους να σου λένε ή γενικότερα ανθρώπους, θέλω να μου τώρα που θα πάμε να ψηφίσουμε. Εάν λοιπόν θελήσουμε τόσο συνειδητοποιημένα να πυροβολούμε τα πόδια μας, τότε την επόμενη μέρα να μην κλαίμε κάτω από το χυμένο γάλα, να ξέρουμε, γιατί τώρα υπάρχει και η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, που σημαίνει ότι αν κάπου είσαι και δεν μπορείς, έχεις, σου δίνεται μια άλλη δυνατότητα μέχρι και τις 29 του μηνός. Να μην αξιοποιούμε αυτό που λέει ότι έχεις γνώμη, η γνώμη σου μετράει, γιατί την επόμενη μέρα η δική σου ζωή κρίνεται. Λένε ότι οι αποφάσεις όλες παίρνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Δηλαδή, πιο μεγάλη σημασία έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το 90% των αποφάσεων. Γι' αυτό λέμε ότι για να πάρθουν οι αποφάσεις εκεί, κάποιος προτείνει. Κάποιος αντιστέκεται, κάποιος αντιπροτείνει. Εάν λοιπόν εσύ πας εκεί και είσαι βουβός, λογικό και επόμενο. Ναι. Ο πιο δυνατός εδώ πάντοτε, κανένας δεν σε αγαπάει αν δεν έχει συμφέρον. Και πάντοτε επικρατεί, το γνωρίζουμε, ο νόμος του ισχυρού. Είσαι ισχυρός ή θα είσαι δουλικός Γρεκός. Εκεί είναι η μεγάλη η ουσία, νομίζω, και το διακύβευμα της 9 Ιουνίου. Πρέπει να είμαστε δυνατοί με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένη στόχευση, για να μπορείς τουλάχιστον να μην σε αφανίσουν, αλλά να εξακολουθείς να υπάρχει συμπερασπιζόμενος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τα δίκαια της χώρας.